Ανάλογα την ώρα τη μέσα που ακούτε την εκπομπή μα, την εκπομπή κάπου εκεί έξω, Μουσική. στην παρέα απόψε ο Θοδωρή, καλησπέρα και εγώ μένα. ο Χρήστο, καλησπέρα παιδιά, και ο Ιούλιο, καλησπέρα σας και ο Λοιπόν, παιδιά, καλώ ορίσατε και απόψε <laughs> στην παρέα μα, όπω λέγανε και οι, και οι Κατσιμίχα πάλι ποτέ. Και ξεκινώντα έτσι τη... την ανάλυση των παρελκόμενων τη ειδησιογραφία, έτσι θέλω θέλουμε να σα μεταφέρουμε μια εικόνα από Βρετανία που τέλο πάντων. Βλέπουμε κάποιε σοβαρέ Υπάρχουν όντως σοβαρές αλλαγές στην, στην πραγματικότητα γύρω μας. Τώρα πάμε εμπρός-αριστερά και τα λοιπά. Ο άλλος έχει πάρει το κοινοβούλιο παραμάσκαλα κυριολεκτικά αυτή τη φορά, την ο, ο, κυβέρνηση των εργατικών. Και βασικά τώρα σου λέει πρέπει να, να ισορροπήσουμε τον ισολογισμό. Παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Προστάμε πολλά, είναι πολλά τα έξοδα. Είχαμε υποσχεθεί λαγού με πετραχίλια. Εντάξει, λέει βασικά ξεχάστε τα αυτά. Κάποια στιγμή θα δείτε λεφτά παροχέ τα λοιπά. Αλλά όχι τώρα. εντάξει, Κάποια στιγμή στο μέλλον μην βιάζεστε. Ε, σε, 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 σε τοπικό επίπεδο, κατά, κατά τόπου κυβερνήσει, Σκότια, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Εντάξει. Έχουμε αυτό το, τα τοπικά, εν πάση περιπτώσει, ένα είναι προπολογισμό. Από, από μία μεριά από ένα πορτοφόλι βγαίνουν όλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, τώρα στη Σκωτία πάλι το Εθνικό σκοτ, Σκοτσέζικο Κόμμα να μα λέει ότι δεν μπορεί να κάνει πολιτική γιατί είναι περιορισμένο από το Λονδίνο ε, και όλα αυτά. Και λες, ναι. Ε, ενώ, α πούμε, έχετε τη διαχείριση του προπολογισμού σα, δεν, δεν μπορείτε να κάνετε πολιτική, γιατί δεν έχετε τα λεφτά που σα δίνουν και παραπάνω από όσα χρειάζεστε. Αλλά, δεν μπορείτε παρόλα αυτά. Εντάξει, αυτό δεν το λέει κανένα. Και έτσι έχει μια ωραία στατιστική που τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή φαίνεται να ισχύει για τη Σκωτία, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά σχολική ηλικία δεν δύναται να έχει τρία γεύματα τη μέρα. Λοιπόν. Και πάνω στις όλες τις περικοπές που γίνονται ανά τη Βρετανία και στις τοπικές κυβερνήσεις τέλος πάντων, γιατί είπαμε ένα είναι το πρωτοφόλι, κάτι το οποίο είχε εισαχθεί πριν κάποια χρόνια τα δωρεάν, γεύματα, δωρεάν σχολικά γεύματα για τα παιδιά, άσχετα οικονομικής τα κτλ. λοιπά. Ε, λέει, παιδιά, αυτά κομμένα, λέει. Δεν έχει, λέει. Ίσως, λέει, να κοιτάξουμε για τις οικογένειε που έχουν άμεση ανάγκη και τα λοιπά και τα λοιπά, που τέλος πάντων μπορεί να φαντάσει κανείς για ποιο κοινωνικό στίγμα μιλάμε εκεί πέρα, αλλά ακόμα και αυτό κάποια στιγμή θα πάψει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το έχουν περιορίσει στην, στην, στην Τετάρτη και την Πέμπτη Δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, ε... ναι, στη, κατά τη στιγμή στην Ελλάδα δηλαδή, σε αυτέ τι ηλικίε ομάδε. Μετά λέει για όλου του υπόλοιπου δεν έχει και μετά θα κοπούν και αυτά που υπάρχουν. Οπότε όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Έτσι. Το πιο τραγικό πάντω mm. ήταν ε, η περικοπή των επιδομάτων θέρμανση σε Αυτό. εκατομμύρια συνταξιούχου, και όταν μιλάμε για παίρνουν που παίρνουν συντάξει πείνα. Φυτοζωούν. Mm -hmm. Πόσο είναι η, η full state pension, 400 λίρε, 300. 3,80. Τι, ναι. Τίποτα, α πούμε, πού να ζει με αυτά. Μα κοίτα, και το θέμα χρήστο είναι ότι πάντα υπήρχε θέμα με του συνταξιούχου. Του χαμηλού συνταξιούχου εδώ πέρα και, τη, και τα έξοδα θέρμανση το χειμώνα και τα λοιπά. Χώρια αυτή τη στιγμή που έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμέ. Γιατί είπαμε να κάνουμε πράσινη ανάπτυξη, ανεμογεννήτριε και δεν πάνε να κουρευτούν όλοι. Και εδώ είναι το το επικίνδυνο του να είναι κανεί ιδεολόγο. Γιατί ο Στάμερ και η παρέα του και οι προηγούμενοι που φύγανε, ειδικά ο Στάμερ και η παρέα του, είναι, 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 πραγματικά ιδεολόγοι. Δηλαδή, τα διάφορα κουλά στα οποία αναφερόμαστε τόσο τόσου μήνε από, τη, από την πολιτική του φίλου μέχρι την πράσινη ανάπτυξη και όλα τα παρεμφερή, αυτοί όντω το πιστεύουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, αυτοί είναι ικανοί να σου πούνε παιδιά την είδαμε σοσιαλιστικά εμπρό για το κοινό καλό. Εντάξει, δεν πειράζει να πεθάνουν και μερικοί. Τι θα πει για το κοινό καλό. Δηλαδή, ο Στάρμερ, όντω δεν, νομίζω ότι το νοιάζει. Αρκεί, να, να, αρκεί να, να, βγει η πολιτική του. Δεν νομίζω ότι, το, ότι τον αφορά ε, αν κάποιοι συνταξιούχοι δεν πώς... θα βγάλουν το χειμώνα. Πώς, θα, ή, πώς κάποιοι, πώς κάποιοι θα βγάλουν το χειμώνα. Νομίζω ότι ούτε καν το επεξεργάζονται. Εάν για ιδεολογία, ε, το ότι είναι στρατευμένοι παγκοσμιοποιητέ και είναι στρατευμένοι σε ένα σύστημα το οποίο ξεκινάει από τι Ηνωμένε Πολιτείε και καλύπτει όλο τον όλο το δυτικό άξονα αυτό, ναι. Ε, τότε ναι, ναι. φυσικά αυτή είναι η ιδεολογία του. Είναι ταγμένη για αυτό το πράγμα και, είναι, και δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Δεν υπάρχει πια κανένα μετριασμό ή καμιά τσίπα για το τι θα γίνει με το γηγενή πληθυσμό. Ναι. Ε, είναι, είναι, και αυτό κάτι που το βλέπουμε ίσω σε πιο σε λιγότερο άγρια μορφή ε, εδώ από ό,τι το βλέπουμε στην Ελλάδα στις πιο άγριες μορφές του όπου εφαρμόζεται ε, από το μνημόνιο και δόθε η πιο στιγνή πολιτική ε, mm -hmm. πάνω, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Mm -hmm. της εξαθλίωσης. Και αυτό φαίνεται γενικά στις, στις χώρε του τρίτου κόσμου, πως ε, η ατζέντα ε, εφαρμόζεται με το πιο ξετσίποτο τρόπο, ενώ, ενώ, ακόμα στη Βρετανία εφαρμόζεται με έναν πιο και καλυμμένο τρόπο. Αλλά έχουν αρχίσει να φαίνονται άγρια τα σημάδια. Η κυβέρνηση Στάρμες ανέτοιμη από καιρό, ε, έχει δείξει τα δόντια της από την αρχή και συνεχίζει ακάθεκτη. Ε, εμείς που δουλεύουμε στο σύστημα υγείας, το έχουμε, είναι, είναι, ξεκάθαρο πλέον. Ε, Κάτι που δεν φαίνεται στα πρωτοσέλιδα. Σήμερα είναι πρωτοσέλιδο, σήμερα που γράφουν την εκπομπή, το NHS, το Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις δηλώσεις του του Στάρμα. Ε, δεν θα δώσουν λεφτά, το είπαν τα παιδιά. Εντάξει, ας μην ανησυχούμε. Στο μέλλον ε, θα ανοίξουν οι κάμπλες κάποια ναι. στιγμή. Επίσης, όταν βλέπεις να λένε ότι θα δώσουν έμφαση στις, ε, στις κοινοτικές υπηρεσίες και στην πρόληψη. Εκεί είναι που πρέπει να κουμπώνεται κανεί, όποιο δουλεύει στο σύστημα υγεία. Εκεί είναι που πρέπει να κουμπώνεται και να καταλαβαίνει ότι εδώ πετάνε την μπάλα στην εξέβρα και προσπαθούν για άλλη μια φορά να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Γιατί ωραία ακούγεται, α, θα έρθουν πιο κοντά τα, τα, ε, οι υπηρεσίε σε εμά, στην κοινότητα. Και α, ε, τι καλό, θα έχουμε πρόληψη, άρα θα έχουμε λιγότερε ασθένειε. Αλλά αυτά θέλουν σχεδιασμό. Θε, θε, ε, όχι, να μην πούμε δεκαετίε. Αυτά τα πράγματα θέλουν σχεδιασμό σε βάθο χρόνου. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και το, και το σύστημα υγεία έχει σοβαρά δομικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν χθε. Να προσθέσω σε αυτό κάτι, Θοδωρή, γιατί είναι ακριβώ αυτό που ζω και εγώ αυτέ τι μέρε. Αν μου επιτρέπει. Βεβαίω, ναι, πε Βλέπω σ σ ότι. Σε αυτό ακριβώ, ότι όλε οι υπηρεσίε που πάνε στο community και υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα προ το community και στην κοινότητα, με τη, με τη θεωρία ότι όσο περισσότερε υπηρεσίε θα ενώσουμε ω προ την κοινότητα και να τι βγάλουμε έξω από τα οξία περιστατικά, και όσο περισσότερο επικοινωνούν με διάφορα λογισμικά συστήματα, είτε αυτό είναι το Ήμισυ, e είτε είναι το Ρίο ή το οτιδήποτε, θα λειτουργήσει καλύτερα και πιο συγκροτημένα, πιο ενωμένα. Αλλά αυτό που βλέπω παράλληλα είναι ότι πάλι ξοδεύουν πολλά λεφτά με... και βλέπω και πολλές προσλήψεις. Βέβαια, πιο χαμηλό βαθμό προσωπικό, γιατί είναι πιο φθηνό αυτό το προσωπικό. Το οποίο όμως δεν φροντίζουν αυτό το προσωπικό να ενημερωθεί σωστά. Αυτό κολλάει σε αυτό το πράγμα που λες ότι θέλει καιρό. Δεν φροντίζει, δεν υπάρχει αυτή η φροντίδα, αυτό το προσωπικό, να ενημερωθεί σωστά έτσι, ώστε να κάνει πιο συγκροτημένα τη δουλειά. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε παλιά ένας ε, κλινικός εκπαιδευτή μου. Δηλαδή, ξοδεύουν ε, μία λίρα για να σώσουν ένα σέντ. Και βλέπω πάλι ότι αυτό επί της ουσίας δεν έχει, δεν έχει πέραση. Πάλι κάνουν πολλή ώρα για να γίνει ένα πράγμα. Πολλές μέρες για να γίνει πάλι ένα, ένα, μία, ένα εξιτήριο νοσοκομείου, για παράδειγμα πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλέ υπηρεσίες που πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί και αυτό παίρνει περισσότερη ώρα και καιρό από ό,τι θα νομίζανε με τα καινούργια λογισμικά ότι θα γίνει. Αυτό, αυτό ήθελα να προσθέσω. Ε, αυτό που έκαναν το 2012, που εγώ το είδα, ε, το έζησα στο, στο τελείωμά του, στην ολοκλήρωσή του, στο σύστημα υγείας, ε, και που το έκαναν με έναν πάρα πολύ πρόστιχο τρόπο, είναι να πετάξουν έξω τους, ε, τους ανθρώπους που ήταν τα, τα, το προσωπικό εκείνο, το οποίο είχε επιτελικό ρόλο, γιατί τους κόστιζε περισσότερο. Επειδή όταν φτάνεις σε ένα σημείο όπου είσαι πλέον έχεις, δώσει, έχεις κάνει μια καριέρα 30 χρόνων μέσα στο σύστημα υγείας, και έχεις πλέον ένα επιτελικό, έχεις, έχεις τη γνώση και την εμπειρία, παίρνεις μια θέση επάξια ε, ως διευθυντής μιας υπηρεσίας ή τέλος πάντων έχεις ένα επιτελικό ρόλο μέσα στην υπηρεσία σου ε, και εποπτεύεις προσωπικό για να δώσεις κατευθύνσεις και για να περάσεις, για να βοηθήσεις αυτό το προσωπικό να συντονιστεί και ο, μέσα, σε μια, μέσα σε ένα διάστημα πάρα πολύ μικρό πέταξαν έξω ένα μεγάλο κομμάτι του επιτελικού προσωπικού που είχαν με εμπειρία, γιατί τους κόστιζε λιγότερο. Γιατί, γιατί τους κόστιζε περισσότερο και ήθελαν να το ξεφορτωθούν Λόγω των περικοπών. Ε, αυτό το πράγμα δεν αναπληρώνεται. Και αυτό έκανε, ε, δημιούργησε ένα μεγάλο κενό στο σύστημα υγείας. Και είναι κάτι παρόμοιο το οποίο έγινε και στην Ελλάδα. Με το να πετάξουν έξω με, στην ουσία, με το να διώξουν κόσμο ή να συνταξιοδοτήσουν κόσμο, χάθηκε ο επιτελικό νου. Τότε με την, εθελοντική λέσαι. Με την εθελοντική. Σε πολλού τομεί του δημόσιου τομέα έγινε στην Ελλάδα. Γιατί έπρεπε... το, το, θυμάμαι και εγώ, Θόδωρα, πλέον το 2012 και πριν Τέσσερα χρόνια πριν από αυτή, το 8 και το 9, έγινε κάτι πιο πολύ άσχημο δηλαδή, που πήρε εντελώς άλλη τροπή το NHS, που γίνεται η φάση και μετά, που διώξανε όλους αυτούς τους κυρίους πακητανούς ιντούς γιατρούς, οι οποίοι βουλεύαν, δουλ, βουλώναν όλες τις τρύπες του NHS επί δεκαετίες, με πιο χαμηλούς μισούς, χωρίς καμία προοπτική, προαγωγή στο βαθμό που ήταν, εμένα για πάντα σε αυτόν τον ίδιο βαθμό, α πούμε, αλλά βγάζανε πολλή δουλειά, ήταν έμπειροι γιατροί από τι χώρε του, ειδικά οι Ινδοί, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό γιατρών ξένων στην Αγγλία. Και από εκεί και τότε ανθέσε μια τεράστια βιομηχανία από πρακτορία επικουρικών γιατρών, local agencies, στα, στα, αγγλικά, τα οποία στοιχίζουν τρει και τέσσερι φορέ παραπάνω στα νοσοκομεία να, να, ένα να βρίσκουν γιατρού και να δουλεύουν και να καλύβουν τι τρύπε αυτέ από όλου αυτού που του διώξαν και καλά, γιατί τότε δεν υπέρανε μόνο Άγγλου ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή τη δικαιολογία αλλάξαν τον νόμο μέσα για ανοιχτά. Περίπου το Μάρτιο του 2009 ή 2008, αν, δεν, δεν απαντώμε. Και μετά νομικά. αυτό που είπε εσύ. Αυτό που και... είπε εσύ, διώξανε πολύ κόσμο τότε και. Και κοιτάξτε, και μου βάζα... το... ήμουν εγώ θυμάμαι Κοσάλτα και μου βάζαν κάτι 26 χρόνια, 27 χρόνια που μου έρχονταν από τράπεζα να τους βάλω α πούμε μάνατζερ στο δικό μου το τμήμα. Τώρα τι να πούνε, τα πούμε τα κοριτσάκια αυτά, ερχόταν εκεί πέρα, Κι πούς ακόμα. Και το, 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 το δυστυχές εδώ πέρα είναι το εξή, ότι το βλέπει και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο. Το, 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 το και έχω μια νέα άποψη, τόσο μια. Ιδιαίτερα πάνω το, το πάνω κάτω ισχύει και στην Ελλάδα. Ότι δυστυχώ αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμοι κοιτάει το πρόγραμμα, κοιτάει το software, τι θα βάλουν, τι ξέρουν να πάρουμε αυτό, να πάρουμε και να πάρουμε τ' άλλο. Και επειδή ακριβώ δεν υπάρχει κόσμο που να ξέρει τη δουλειά, να έχει αυτό το, τον επιτελικό που λέμε, να πει ότι κοίταξε μεγάλα, δεν έχει σημασία το, το software που δουλεύει. Το θέμα είναι πώ δουλεύει, τι κάνει, α πούμε, ποιε είναι οι δραστηριότητε σου και πάνω εκεί θα δει, α πούμε, τι software θα αγοράσει, να, να κουμπώσει, να, να βγάλει, ρε παιδί μου, να, να, σε διευκολύνει. Γιατί πολλοί κόσμοι δυστυχώ μπαίνουν στην οτροπία. Θα, θα, πάρουμε αυτό, θα πάρουμε εκείνο, θα πάρουμε το άλλο. Και λε, ναι, μεγάλο εντάξει, θα το πάρει, αλλά για να δουλέψει, πούμε, για να έχει αποτελέσματα. Παίρνοντα αυτό το, το, λογισμικό, ότι οποιοδήποτε είναι, δεν έχει σημασία τι είναι αυτό το λογισμικό, πρέπει να ξέρει και πώ θα το δουλέψει. Δηλαδή, τι τρύπες, δηλαδή, τι θα σου καλύψει, τι θα κάνει. Γιατί επειδή, και, επειδή δεν, δεν το έχουν αυτό, επει, ειδικά στο δημόσιο, επειδή όλα είναι μέσω διαγωνισμού, πάει, χτυπάει οποιοςδήποτε, τους έχουν κάποιες προδιαγραφές οι οποίες βγάζουν, δεν βγάζουν νόημα. Και αυτό δεν, δεν πειράζει την εταιρεία που θα πάνε να χτυπήσει το έργο, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι θα συμβεί το εξή. Αν υπάρχουν αμφιβολίες και έτσι κρίζα σημεία στη, ε, στη, στην προκήρυξη, όταν θα, όταν θα κουμπώσει το software και θα πρέπει να δουλέψει οποιαδήποτε υπηρεσία πάνω σε αυτό το software, μετά σε έχουν δεμένο. Τι θα πεις, ε, φύγει εσύ να έρθει ο άλλος, άντε και το πες. Πες πούμε η εταιρεία που χτυπάει το, το έργο είναι απλά μεταπολιτής δεν είναι η εταιρεία της, στην, οποία, στην οποία ανοίγει το software. Να πας να, να, πας να βρεις άλλον. Καλή τύχη. Αν, είναι, αν ανοίξει την εταιρεία το software και το οποίο, στο οποίο φόρεσες, το τελείωσες. Δεν μπορεί να πεις φύγε εσύ, να πάρω άλλον. Και το ξέρουν αυτό. Και δεν έχουν πρόβλημα. Για τους λέει, είναι κοθόρνια. Δηλαδή, κυριολικά πιάνουν το, το δημόσιο τομέα κορόιδο. Ας με δείτε τι έγινε με το, το, με το πρόγραμμα, το Horizon, που το είχαν φορέσει, η Hitachi το, το είχε στήσει τέλο πάντων, το δώσαν στο, στο βασιλικό ταχυδρομείο και ο κόσμος βρέθηκε να πάει να πηγαίνει φυλακή, γιατί φαινόταν ότι κλέβουν μέσα από το ταμείο οι διευθυντές των ταχυδρομείων. Το οποίο ήταν, ήταν πρόβλημα του λογισμικού, δεν είχε τίποτα να κάνει με το με τον κόσμο. Και οπότε, παιδιά, πολλέ χασούρε εκεί πέρα. Δηλαδή, ψάχνουν, όπω είπε και εσύ, Ούλια, ψάχνουν να, να γλιτώσουν μια, μια πένα και ξοδεύουν μια λίρα. Και το θέμα είναι αυτό, ότι φέρνουν κόσμο άσχερο, όπω είπε και ο Χρήστο. Φέρνουν κόσμο που έρχεται από το τραπεζικό τομέα, που είναι manager εντό εισαγωγικών, δηλαδή σαν γενικό τίτλο. Και, και προσπαθούν με αυτόν τον κόσμο να δημιουργήσουν αποδοτικότητα, να, να, να φτιάξουν μια διαδικασία Ξυπηρέτηση και ούτω καθεξή. Το οποίο κατά ψέματα, με όλη την καλή θέληση που μπορεί να έχει κάποιο ερχόμενο από οποιοδήποτε τομέα. Δηλαδή, μπορεί ρε παιδί μου, όντω να σαν σαν manager να είναι πολύ καλό στην προηγούμενη εταιρεία που ήσουν. Αλλά αν το αντικείμενο είναι εντελώ άσχετο, μέχρι να μάθει τη δουλειά να καταλάβει τι γίνεται, έχουν περάσει 3-4 και πέντε χρόνια. Αυτό το φαινόμενο που περιέγραψε ο, ο Χρήστο και ο για το 12 και πιο πριν, ότι ε, αφήνουν κόσμο, έμπειρο κόσμο να φύγει. Για την, αυτό το βλέπουμε και τώρα. Δηλαδή, ε, όσο περισσότερο έχει προχωρήσει και έχει περισσότερη εμπειρία, τόσο περισσότερο ακριβώ είσαι στη βαθμίδα που είσαι και σε αφήνουν και προσανατολίζονται προς περισσότερο πιο band 5 κόσμο. Γιατί το funding του ενό band 6 ή band 7 σου, σου γεννάει δύο band 5, έτσι και σου λέει θέλω περισσότερο κόσμο προτιμώ να πάρω δύο band 5 για την τιμή του band 6 και του band 7 τις κλείσει γνώμη τα αντίστοιχα είναι η κλίμακα του κλίμακα 6 κλίμακα 7 που είναι πιο senior θέσεις προτιμώ να πάρω δύο junior οι οποίοι junior όμως αυτό που βλέπω είναι ότι ε, θέλουν πάρα πολύ καιρό για να καταλάβουν ε, τι συμβαίνει και πάλι παίρνει πολύ χρόνος για να γίνει στη δική μου τώρα, στο δικό μου, για να γίνει μια, ένα εξητήριο νοσοκομείου, ας πούμε. Ε, και πραγματικά ενώ λένε ότι υπάρχει training, ότι υπάρχει, mm. δεν βλέπω να υπάρχει πραγματικά διαδικασία εκπαίδευση, άμεση εκπαίδευση. Λομό. Το, ε, Ιούλιο, αυτό που βλέπω, αυτό που εννοούν εκπαίδευση, ειδικά ότι, ό,τι έχει να κάνει με software, Δηλαδή, σε βάζουν εκεί πέρα με τον εκπαιδευτή που είναι πολύ συγκεκριμένο τα σενάρια που σου βάζει και πώ δουλεύει το σύστημα και πώ δεν δουλεύει. Είναι, περνάς μια μέρα, άντε δύο μέρε, ξέρω εγώ, να γίνει αυτή να, να, να περάσει, α πούμε, το, 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 όλο μάθημα τέλο πάντων. Στο τέλος αυτού έχεις, ας πούμε, πάρει μια ιδέα του τι γίνεται, πώς δουλεύει το σύστημα και μέχρι εκεί τελείωσε. σε πραγματικά σενάρια, με πραγματικέ συνθήκε που είναι λίγο χαοτικό, είναι λίγο πιο περίπλοκο ή, ή τέλο πάντων δεν είναι, δεν είναι σε καμία περίπτωση στρωμένο όπω είναι στην, ε, ε, στην εκπαίδευση που σου κάνουν, ε, εκεί μπορεί να πελαγώσει άνετα. Δε. Και δεν είναι, δεν είναι μόνο το software. Γιατί το software είναι ένα πράγμα. Εγώ σου μιλάω για πιο δομικά πράγματα που έχουν mm -hmm. να κάνουν με το να ξέρεις τι πραγματικά γίνεται, ποιο είναι ο ρόλο σου του φυσικοθεραπευτή ή του εργοθεραπευτή στο, στο πώ δίνει εξητήριο, ασφαλέ εξητήριο σε έναν ασθενή. Mm -hmm. Αυτό είναι που δεν. Δηλαδή, υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη έμφαση στο software και στις διαδικασίες αλλά χάνεται η μεγαλύτερη εικόνα που είναι η, ασφαλής, η ασφάλ, το ασφαλές εξητήριο. Και πρώτη φορά βλέπω αυτό δεν το βλέπα. Το συγκρίνω με 10 χρόνια πριν και δεν το βλέπα τόσο συχνά. Ε, βλέπω πολύ κόσμο να παίρνει εξαιτήριο για να γυρνάει πίσω. Πολύ περισσότερο από όσο παλιά. Αυτό ίσω να είναι πάλι. Το λέω με κάποια επιφύλαξη γιατί είναι δική μου, δική μου έτσι εντύπωση σε αυτά που βλέπω. Αλλά βλέπω πολύ, περισ... πολύ πιο συχνά κόσμο που έχει πάρει εξαιτήριο να γυρνάει πίσω. Ε, άμα το έχει κάνει αυτό και ο άλλο γυρνάει πίσω σε μια εβδομάδα-δύο, δεν έχει κάνει τίποτα. Το σχεδιασμό σου, δεν έχει καταφέρει απολύτω τίποτα. Όντω, κάπου στραβώνει το θέμα, γιατί στο διατάθεν το θέμα είναι ότι σε οποιοδήποτε κλάδο πέρα από τον νεατρικό, δηλαδή, όταν υποτίθεται ότι κάνει κάτι και αυτό πρέπει να έχει μια διάρκεια, δεν μπορεί να επανέρχεται. ας πούμε, ο άλλος, όπως όπω είπε, στο, στο μια εβδομάδα ή στο δικό μου το στο χώρο, πάμε, πάμε να κάνουμε συντήρηση σε κάτι και σε πέντε μέρε μα παίρνουν τηλέφωνο, έλα ε, 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 να το ξαναφτιάξει. Ξέρω Δεν κάτι, κάτι κάνει λάθο. Κά, κάπου. κάπου, όντως πρέπει να πει ότι κάτι κάνουμε λάθο εδώ, παιδιά. Δεν είναι. Μα δεν... Είναι, κοινή λογική, είναι κοινή λογική, να καταλάβει κανεί. Και, και, εδώ φαίνεται ότι φαίνεται και η υπο. Ε, ε, η πονηριά του, η κουτοπονηριά του, ε, δεν μπορεί να υποκαταστήσει με καμία εκπαίδευση ε, αυτά τα μανατζερίστικα που τα έχουν μάθει, τι προσπαθούν να, 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 να κοπιάρουν και από πού, ε, από ποια κοιλιά έχει βγει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να υποκαταστήσεις την εμπειρία εν, ενός ανθρώπου που απο ποια κοιλια εχει βγει αυτο το πραγμα δεν δώσει τη ζωή του 30 χρόνια, ε, 40 χρόνια στο σύστημα υγείας και το τι μπορεί να περάσει σαν γνώση και σαν εμπειρία στους νεότερους και το πώς μπορεί να καθοδηγήσει μια ομάδα ε, και και δεν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να με, με, ένα, με, ένα, με ένα καημένο παιδί, το οποίο ε, απόφυτο κάποια σχολή, το, το οποίο έχει μάθει δέκα τσιτά. Για, γιατί αυτό βλέπουμε να, να έχουν κάνει σε κάποιε περιπτώσει ε, που τον βάζουν μέσα ε, ε, να, για να, να, δώσει, να δώσει κατεύθυνση και να, να, να δουλέψει το σύστημα. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα πουθενά και ποτέ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Αλλά δυστυχώς δεν, δεν είναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Νομίζω ότι δεν είναι στην πρόθεσή τους να βελτιώσουν. Ε, μην ξεχνάμε ότι πήρε για σύμβουλο, αυτό ήταν μία από τις πρώτες ειδήσει της κυβέρνησης των εργατικών, ότι πήρε για σύμβουλο έναν πρώην, ο υπουργό υγεία πήρε για σύμβουλο έναν πρώην σύμβουλο της κυβέρνησης Μπλερ, ο οποίος ήταν αναφανδόν υπέρ της ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας στην Βρετανία. Λοιπόν, οι προθέσεις του δυστυχώ είναι εκεί. Ε, ένα από τα πράγματα που ανακοινώθηκε στο BBC που διάβασα είναι ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο την, την ηλεκτρονική, τέλο πάντων τι ηλεκτρονικέ ε, μεθόδου. Ε, το, το, και προφανώς αυτό διάγνωσης, θα... Το... διάγνωσης ή παρεμβάσεων ή τέλος πάντων δεν ξέρω και εγώ τι ε, ωραία αυτό μπορεί να βοηθήσει, αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν το χειριστεί κάποιο, εδώ μεθαύριο θα μα πουν ότι θα βάλουν το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, να κάνει, να κάνει διαγνώσει. Γιατί θα γίνει κι αυτό, ή να κάνει αξιολογήσει, για να γλιτώσουν προσωπικό, ε, με την, θα το περάσουν σαν πακετάκι ότι, α, ωραία αυτό είναι γιατί την κλειτώνουμε, κάνουμε πιο γρήγορα, θα, δείτε, θα σας βλέπουν περισσότερο ε, πιο γρήγορα οι ειδικευμένοι κτλ, κτλ. Ο κόσμος θα νομίζει ότι είναι έτσι και τελικά θα είναι όλο αυτό μια μεγάλη μπαρούφα για να κερδίσουν οι contractors που, που θα έχουν πάρει τη δουλειά, που θα είναι τα φιλαράκια της κυβέρνησης και για να συνηθίζει ο κόσμος την ιδέα ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα, θα πρέπει να πέσει, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα είναι καλύτερη, όπως ε, κατά, κατά κόρον και σε πολλά θέματα αναφέρει η κυβέρνηση, ότι παρέλαβαν χάος και ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ότι πρέπει να υπάρχουν, ότι θα ζήσουμε μία χρονιά θυσιών ή πόσες χρονιές θυσιών μέχρι να δούμε το φως έξω από το τούνελ. Τι μας θυμίζει στην Ελλάδα, όποιος έχει μεγαλώσει και ξέρει πολύ καλά, και θυμάται Πουεϊκά. καλά τι δεκαετίε του 80 και του 90. Εντάξει, παιδιά, το έχουμε δει το έργο τόσε φορέ. <σί lawyers> <sharp> Όχι, δεν... δεν υπάρχει καμία εμβόλια περίπου για το τι συμβαίνει. Μπορεί να τα λένε εδώ πέρα στου ντόπιου και να του ακούνε ακόμα. Εμεί, όπω στον Δωρή, έχουμε άλλε εμπειρίε και τα ακούμε μπεραισέ. Αλλά στο. Ε... Μέσα στην όλη τέλος πάντων, κατάσταση υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση το τι συμβαίνει. Αλλά υπάρχουν κάποια θε... ε... Ε... θετικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι τα πολλά λεφτά που πηγαίνουν στον κουβά, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, σε σχέση με ε... την πράσινη την, την αϊθαλία ανάπτυξη, και, και, όλα τα παρελκόμενα με τους συμβούλους, με τις εταιρείε μελετών, με, 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 που τέλος πάντων γράφαν όλοι έγραφα πολιτικής, ε, τα στρατηγικής ανάπτυξης, όλα αυτά και το, και το όλο κύκλωμα γύρω από την Αιθαλή και τι ανανεώσιμε. φεύγει, μα, μάλλον μα τελειώνει γιατί δεν υπάρχουν λεφτά πλέον. Γιατί αυτό το είχαν περάσει στη Πρωτοβα... Ε, στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση Κο... κόβουν από παντού. Οπότε η τοπική αυτοδιοίκηση σου λέει δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτά μάλλον θα τα ανθεωρήσουμε, θα τα... Θα λέει. Επίση ο Στάνμερ και η Παρέα το είχαν πει και πριν να βγουν. Γι' αυτό είπαμε πάνω από όλα ιδεολογία αυτό με την πράσινη ανάπτυξη ότι ήθελε ο άνθρωπο να, να σταματήσουν οι γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα. Κομμένα τα πετρέλα σου λέει. Γιατί ξέρω εγώ. Και τώρα σιγά σιγά το βλέπω ότι κάπου λουφάζουν με αυτό. Δεν το αναφέρουν πολύ, πολύ, ότι ξέρω εγώ κομμένα τα πετρέλαια. Γιατί προφανώ λέει, κοίταξε, έχουμε ένα σοβαρό έσοδο σαν χώρα. Τι θα πει, δεν θα διδοτήσουμε, τι θα πει, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε. Και όπω είπα, ειδικά στη Σκωτία, που εδώ γίνεται αυτή η δουλειά. Ο Μπερντίν και στη Βόρεια Θάλασσα, και από εκεί, στην ανατολική Ακτή τη Σκοτία μάλλον. Ε, Πώ θα παράξουν και τα οπλικά συστήματα για να τα στείλουν στην Ουκρανία με είναι αέρα κοπανιστό. Ε, ε, ε. Δεν γίνεται ο αέρας κοπανιστός πόσο να σου κρατήσει, πόσο να φτουρήσει. δεν γίνεται. Και πώς, αυτό θα, πώς θα, στείλουμε τους, τις, του μεγάλου, με, μεγάλου ε, στο Ζελένσκι αν δεν... Κα, κάτι πρέπει να το παράξει αυτό. <laughs> οπότε τα παιδιά είναι ζορισμένα τώρα. Είναι ζορισμένα οπότε... Πάμε για άλλα παιδιά. Και τώρα, μια και ανέφερε ο Ζελένσκι, θα... καλό θα να κλείσουμε εδώ πέρα το πρώτο μέρο, να επανέλθουμε στο δεύτερο, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα που γίνονται στα Ισανατολά και δεν μιλάω για το Ισραήλ, αυτό τα αφήνουμε στην ησυχία του. σε σχέση με το τι γίνεται στο Καζάν, με, τη, με τα BRICS, το τι κάνει η Ρωσία, το τι παίζει, δεν παίζει. Και δεν ξέρω Κατά πόσο αυτό παίζει ή δεν παίζει στα ελληνικά μέσα ενημέρωση, Αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι κάπου θα είναι όλοι θα μιλάνε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και κανείς, ας πούμε, δεν βλέπει το τι γίνεται στη... στο Καζάν. Οπότε, καλό είναι να... να θέσουμε έτσι κάποια πράγματα στα υπόψη, όλων μας, Το τι παίζει και τι, τι... τι πάει να γίνει και πώς εμπλέκεται και η, Τουρ... και η Τουρκία σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί εκεί όντω. Η... Εκεί είναι που θα έχουμε όντω πρόβλημα στο μέλλον. Δηλαδή τώρα το ΝΑΤΟ, το, το τι έγινε με την Κύρπο και τα λοιπά, αυτά ήταν ας πούμε, πώς να το πω, πτέσματα. Οπότε στο, το μέλλον έπεται ζωφερό, εκτός αν ας πούμε, πιπώ. υπάρχουν πρατηρικές κυβερνήσεις που, κάνουν, που υιοθετήσουν άλλες πολιτικές. Αλλά προς το παρόν, ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. καλώ σα εκπομπή κάπου εκεί έξω. Συνεχίζουμε πάλι ο Ιούλιο του ο Χρήστο και ο εδώ στην παρέα. Και σε περίπτωση που τέλος πάντων τα ελληνικά μέσα ενημέρωση σνομπάρουν να, να βγάλουν το, το, το τι, το πάει να γίνει αυτή τη στιγμή στο Καζάν, η Ρωσία τέλο πάντων απεφάσισε μετά από αρκετή δουλειά και με τη συνεργασία τη Κίνα ότι αυτή τι τέλο πάντων η συνεννόηση που υπήρχε, η οποία έχει το ακρονίμιο BRICS, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν, δεν ήταν τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο παρά μια έτσι συζήτηση μεταξύ Τύρου και Άχλαδος για το κατά πόσον η Ρωσία και η Κίνα τέλο πάντων μπορούσαν να δημιουργήσουν ε, σε συνεργασία με την Ινδία, τη Βραζιλία και την Νότιο Αφρική τέλο πάντων πώ θα, είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έτσι, ένα άλλο πόλο ισχύω σε, σε... ανταγωνισμό εφάμιλο ε... την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ΗΠΑ, το οποίο εντάξει, πολλά χρόνια τα δυτικά μέσα ενημέρωση το είχαν δει. Το είχαν το δούλεμα. Εντάξει, θα και τι κάνει τώρα και τι νομίζετε ότι κάνει και ποιοι είστε και ξέρω εγώ. Ε, έχουν περάσει. Έχει έχει πέρασει πολύ καιρό από το που δημιουργήθηκε αυτό ο όρο τέλο πάντων, ο οποίο επισήμω δεν υφίσταται BRICS, δεν υπάρχει αυτό ο οργανισμό. Ήταν, είπα, ήταν καθαρά εφεύρημα, το. μάλλον είχε φτιαχτεί και τις εφημερίδες, από τι εφημερίδε για σαν συντομογραφία, να το πούμε, τη όλη προσπάθεια. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή. Δεδομένου του τι γίνεται στην Ουκρανία, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείε και άλλοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν πυράβλου μέσου βελληνικού. Εδώ πέρα να υπάρξει, θα ήθελα να, να κάνουμε μια τεχνική διόρθωση, γιατί το, το βλέπω και. Το είδα και στα, εδώ, στα βρετανικά μέσα ενημέρωση, και, αλλά και στην Ελλάδα μιλάνε για πυράβλου ε, μεγάλου βελληνικού. Δεν, δεν είναι έτσι, είναι, μέσ, είναι μέσου βελληνικού αυτοί οι πυράβλοι. Και, ε, και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν ότι είναι εύκολα εκτοξεύσιμη και τα λοιπά, Μπορούν να φέρουν συμβατικά και πυρηνικά όπλα και γι' αυτό ήταν από τα πρώτα όπλα που στις συνθήκε ε, ε, περιορισμού των πυρηνικών όπλων που είχαν υπογράψει η Σοβιετική Ένωση και μετά συνέχισε τη συμμετοχή της σε αυτό η Ρωσία σε αυτές τις συνθήκες η Ρωσία ήταν τα πρώτα όπλα που βγήκανε, που, που τέλος πάντων που, που κλήθηκαν και οι, και οι μεν και οι δε να μειώσουν σημαντικά τους αριθμούς και να σταματήσουν την παραγωγή τους. Γιατί σου λέει η πύρα μεγάλου βεληνικούς, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο δύσκολο να εκτοξευθούν. Υπάρχει τέλο πάντων μια διαδικασία α που μπορεί να υπάρξει ανείχνευση. Οι μικρού βεληνικούς δεν μπορούν να φέρουν μεγάλο ε, φορτίο. Ε, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί τα είχαν βρει οι Ηνωμένε Πολιτείε και πάλι από τη Σοβιετική Ένωση και μετά με η Ρωσία, όπω είπαμε, που έχει συνεχίσει τη συμμετοχή τη. Λοιπόν, οι μεσαίου ελληνικού δυστυχώ έχουν τη δυνατότητα και βολή σε βάθο, αλλά και μεταφορά μεγάλου φορτίου, επαρκού φορτίου μάλλον, ώστε να μεταφέρουν ένα πυρηνικό όπλο. Και δεδομένου το ότι γίνεται, και είπαμε ότι αν αυτό ο πόλεμο στη, στην Ουκρανία δεν τελειώσει μέχρι τη χρονιά, πάμε για άλλα. Η Ρωσία αποφάσισε ότι, παιδιά, ναι, πρέπει τελικά να... Ε, Όντω, μια και έχει, απο... έχει πλέον αποκοπεί εντελώ από τη Δύση, δεν, αντιθετε, δεν έχει του ολιγάρχε πλέον. Τα όλα αυτά έχουν κοπεί, έχουν εξαφανιστεί όλε αυτέ οι, συνθέ... οι, συνδέσεις που είχε κάποτε με τη Δύση. Η Κίνα είδε το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του COVID, πώ τέλο πάντων, τι έγινε, τι δεν έγινε τα συνέπεια πάνε παιδιά σιγά σιγά να στήσουν το BRICS σε, ένα, σε έναν ένα οργανισμό, αλλά Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μόνιμο μηχανισμό, με μόνιμους γραφειοκράτες, με, με συνθήκες, με κανονισμούς, με, με όλο το... Απαρα... Με, με όλο το... Ε, πώς να το πούμε... Με όλο το πλαίσιο που είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει ένας τέτοιος υπερεθνικός Και το ενισχυτικό στην υπόθεση εδώ, παιδιά, είναι το εξή. Ότι ο Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται, και ειδικά μετά το πραξικόπημα που είχαν στην Τουρκία, ε, το 2015 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που πήγαν να το ρίξουν, ε, ο άνθρωπο έχει πέρασει. Ιούλιος του. Ιούλιο 16. 16 10. Ιουλίου. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, από, ε, λοιπόν στην, επί τη ουσία έχει πέρασει με, το μεγαλύτερο μέρο μια δεκαετία σχεδόν. Του να, προσπα... να σχεδόν έχει εξαφανίσει από τα μέσα και τα ανώτερα κλιμάκια του, του τουρκικού στρατού στρατητικού οι οποίοι είχαν την οποιαδήποτε σύνδεση, εκπαίδευση, γνωριμία με τον ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι ανώτατοι στρατιωτικοί στην Τουρκία δεν, έχουν, δεν είναι απαραίτητο, όπως όπως πούμε, φαντάζομαι στην Ελλάδα και σε άλλε ανατολικέ χώρε ότι για να, πάνω, για να ανέβεις από, σε μια βαθμίδα και πάνω θα πρέπει ας πούμε, να έχει περάσει από ανατολικέ εκπαιδεύσει ή, ή και να έχει υπηρετήσει στα στρατηγία του ΝΑΤΟ κτλ. Στην Τουρκία, ο τουρκικό στρατό αυτό πλέον δεν, δεν, είναι, δεν, είναι, δεν, χρειάζεται. Δεν είναι χέγγιο σε καμία περίπτωση. Οπότε έχει αυτό από τη μία. Από την άλλη ξεκινάνε, μια και δεν τους έκατσε η φάση με το F-35, γιατί οι Αμερικάνοι είπαν: πάνε... Κοίταξε, από τη στιγμή που αγοράζεις τους S400 από τη Ρωσία, δεν μπορούμε να σου δώσουμε σαν το F35. Οπότε, με τα πολλά, με τα λίγα αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει, έχει, έχει μια άλλη ροπή. στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να μπει ποτέ το ξέρουμε αυτό και όχι γιατί οι έτεροι οι σύμμαχοι και τα λοιπά συμπαθούν την Ελλάδα. Όχι, γιατί πολύ απλά στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουν, σοβαρο, έχουν, πολύ μεγάλο, έχουν αριθμητικά πολύ μεγάλη τουρκική μειονότητα η οποία σε περίπτωση που μπει η, η, Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προβλήματα που έχουν αυτή τη στιγμή λόγω του ότι αυτή η μειονότητα δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση παραμένουν Τούρκοι, παρόλο του γεγονό ότι ζουν εκεί 30 και 40 χρόνια, δεν αισθάνονται του αυτού του Γερμανού σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, οπότε και η Γερμανία δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ στην Τουρκία να, να μπει να, ω μέρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια και τα καρτάσια κοιτάνε απέναντι, κοιτάνε προ Ανατολά. Πήγαν, του πλησίασαν του Ρώσου και του Κινέζου. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι λένε βεβαίω πώ θα σα στέλνουμε. Ελάτε να τα βρούμε, να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι γίνεται. Η Ρωσία σιγά σιγά, σχέσει, η Τουρκία σιγά σιγά τη βλέπουμε να ξεκινάει τον εξοπλισμό τη με μη νατοϊκά μέσα, ως όπου και όσο μπορεί. Κατά συνέπεια, σε μια δεκαετία, αν η συνάντηση στο Καζάν αυτή που, έρχεται αυτές, αυτές τις εβδομάδες έρθει, πούμε, σε πλήρη, πώς να το πούμε, οι εργασίε τέλο πάντων στεφτούν με πλήρη επιτυχία και στηθεί αρχικά, ας πούμε, τυπικά αυτός ο υπερκρατικός μηχανισμός, αλλά σε αντιστοιχεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ξαφνικά ότι η Τουρκία θα από το, να είναι ας πούμε το άκρο νάτων της Ευρώπης η οποία, μια Ευρώπη η οποία δεν την αφορά η Τουρκία να γίνεται η προμετωπίδα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή. Λοιπόν και αυτή τη στιγμή αν θα ήθελε κάποιος πούμε, να, να το αξιολογήσει έτσι βέβαια πονδρικά, σε από θέμα, ποιον θα ήθελε να έχει σε στρατιωτική υποστήριξη, του Κινέζου, του Ρώσου ή του Αμερικανού, τουλάχιστον στο παρόν μα δεν νομίζω ότι τίθεται συζήτηση. Σίγουρα δεν θε του νατοικού, δεν υπάρχει τίποτα. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή είναι όχι άδειο που κάνει ακριβώ, αλλά εν πάση περιπτώσει <Και> δεν έχει τι δυνατότητε που είχε κάποτε, γιατί δυστυχώ τα, 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 όλα τα αμυντικά προγράμματα. Τα, 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 α πούμε τα τελευταία 40 χρόνια, αν όχι 40 τουλάχιστον δηλαδή 20, Ήταν, είναι όλα υπερκοστολογημένα, είναι όλα σχεδιασμένα για να απομυζούν κρατικά κονδύλια, χωρίς απαραίτητα να αποδίδουν τον εξοπλισμό ανάλογης ποιότητας και σε ανάλογη ποσότητα. Η δυνατότητα παραγωγής που έχουν οι τοικές λόγω της πράσινης ανάπτυξης είναι μηδαμινές. Μην ξεχνάμε, προσπαθούν, προσπαθούσαν τόσο καιρό να, να, δώσουν βλήματα στην Ουκρανία τρία πουλάκια και κάθονται. Η Ραϊμετάλ στη Γερμανία σου λέει δεν μπορώ να δουλέψω στα εργοστάσια γιατί δεν έχω ρεύμα. Γιατί πράσινη ανάπτυξη, κλείσαν τα πυρηνικά εργοστάσια, βάλαν μπροστά το λιγνίτι, του κάσαν τον αγωγό, τρία πουλάκια κάθονται και πλέγουν πολύ με άλλα λόγια, παιδιά. Και στο διατάφτα τη υπόθεση ότι έχουμε βλέπουμε αυτή την εξέλιξη που έχουν οι γείτονε την απέναντι και αμή τι άλλο αυτό που, θα, που συμφέρει και τη Ρωσία και την Κίνα είναι να γκριζάρει το Αιγαίο γιατί και αυτούς τους συμφέρει να γκριζάρει το Αιγαίο γιατί αν υποθέσουμε ότι σε μια δεκαετία αυτό που ονομάζουμε αυτή τη στιγμή BRICS θα έχει λάβει πούμε, την επίσημη ονομασία όποια, όποια θα είναι αυτή και θα προχωράει σε εξαγωγή ενέργεια κτλ. Δεν μπορούν να γνωρίσουν την Ευρώπη σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό που θα συμφέρει και τη Ρωσία και την Τουρκία και, τη... και την Κίνα είναι να γκριζάρει το Αιγαίο παιδιά. Και να γκριζάρει με πολύ άσχημου τρόπου. Με πολύ άσχημο τρόπο. Και μόνιμο τρόπο. Και το ΝΑΤΟ και οι φίλοι να το εκεί σύμμαχοι κτλ. δεν θα έχουν τη να, να μα βοηθήσουν σε εμά σε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Αν μη τι άλλο, θα ίσω να είναι και μια ευκαιρία για να έχουμε κανονική στρατιωτική κατοχή τη Ελλάδο. Από ένα σημείο και μετά. Θα μα πούνε, αν δεν μπορείτε να, να τα βάλετε με την Τουρκία για του Ρώσου και του Κινέου κτλ., θα έρθουμε να βαστακωθούμε περισσότερο από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Και την άμυνα ναι, ναι, σας αφήσετε την σε εμά. Εντάξει, το ξεχάσετε, δεν παίζει άγχο. Λοιπόν. Αυτά τα ολίγα, παιδιά, έτσι σας σκέψεις, ας πούμε, να, τις έχετε, να, να, το έχουμε στα υπόψη ότι παίζει αυτές τις εβδομάδες που έρχονται να στηθεί το αντίπαλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ευρασιατικό, στο ευρασιατικό χώρο, στον ευρασιατικό χώρο και τι με δύσκολο να το, να το φανταστεί κανείς. Αυτό που προσπαθούν και το προσπαθούν άγρια να το, να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία, αυτή την εξέλιξη δυτική. Και φαίνεται και στο. Είναι, η Ουκρανία είναι αυτό το πεδίο πάνω, πάνω από το οποίο λειτουργούν, λειτουργεί το ΝΑΤΟ και προσπαθεί να mm -hmm. χτυπήσει τη Ρωσία και να τη σταματήσει, ούτως ώστε να δώσει και ένα παράδειγμα πλέον να παραδειγματίσει αν θέλουμε και τον υπόλοιπο κόσμο ότι τις περνάει ακόμα και ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ε, γιατί αυτό έμαθε, έμαθαν οι δυτικέ χώρες όλες αυτές, τις, όλες αυτές τις δεκαετίες στην πρόσφατη ιστορία ε, να το παίζουν το αφεντικό με φυσικά επικεφαλή στις ΗΠΑ ε, και, και οι κολαούζοι του γύρω-τριγύρω, να δείχνουν ότι αυτή είναι τα το αφεντικό του κόσμου και ότι κάνουν ότι, ότι, τους, ό,τι τους περνάει. Η Ουκρανία, λοιπόν, είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο στοχεύουν για να δείξουν ότι τους περνάει και ότι μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν και ότι ε, ε, κανένας δεν μπορεί να τους κουνηθεί ή να τους αφιζητήσει σε αυτά που αποφασίζουν να κάνουν. Ε, πριν από λίγο, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι εάν η Ουκρανία, γιατί βγήκαν ο Υπουργός Εξωτερικών της, των ΗΠΑ και της Βρετανίας, της Μεγαλής Βρετανίας που επισκέφτηκε την Ουκρανία και φαίνεται ότι είπαν, ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν την έγκριση για τη χρήση πυράβλων μεγάλου βελνικούς σε βάθος, στο βάθος της, της Ρωσίας, στα εδάφη της Ρωσίας. Λοιπόν, αυτό που ο Πούτιν λέει και το λέει ξεκάθαρα είναι το εξή, και έχει δίκιο. Αυτά τα όπλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι Ουκρανοί δεν έχουν το λογισμικό και την ικανότητα να τα, να τα χειριστούν μόνοι του. Αυτά πολύ. τα όπλα χρειάζονται, ε, χρειάζονται πληροφορίε δορυφόρων ε, και χρειάζονται χειριστές οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και οι μόνοι που έχουν τέτοια εκπαίδευση και τέτοια ικανότητα, και, ε, και αυτό το είχε πει Τάσο σε Στην εκπομπή όπου παρουσιάσαμε ότι η Βρετανία έστειλε πυράβλου μεγάλου ελληνικού, τότε ήταν η είδηση. Ε, και είπε ότι εδώ πώ μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν το λογισμικό, δεν έχουν τις προποθέσει. Ε, αυτό που ο Πούτιν λέει ξεκάθαρα με τη δήλωσή του σήμερα, που γράφουμε 12 Σεπτεμβρίου, είναι ότι μόνο το στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ, λέει επιλέξει μπορεί να εισέλθει σε αποστολέ πτήση σε αυτά τα συστήματα πυράβλων. Αυτό είναι δυνατό μόνο χρησιμοποιώντα δεδομένα πληροφοριών από δορυφόρου, τα οποία η Ουκρανία δεν διαθέτει, εμπλέκοντα έτσι άμεσα το ΝΑΤΟ στη διαδικασία, οπότε Ξεκάθαρα ο την λέει ότι αυτή είναι η στιγμή όπου περνάνε πλέον την ε, ξεκάθαρα και ξετσίποτα την κόκκινη γραμμή οι χώρες του ΝΑΤΟ, ξεκάθαρα ε, δηλώνοντας ότι είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ε, και αυτό είναι κάτι που θα το καταλάβει ο καθένας, δυστυχώς. Και οπότε πλέον φλερτάρουμε με κάτι πάρα πολύ άσχημο, αν αυτό συμβεί. Και φοβάμαι ότι δεν του ενδιαφέρει αν συμβεί. Όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουν να πουλάνε όπλα, δεν έχουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εδώ πέρα οι Νιούλαντ, οι πρώην γραμματές που χειρίζονταν τα, τα, τα της Ουκρανίας και την Νεοπάτη την λέει στην Λεσπίτη της, βγήκε και, και, και ανέφερε ότι ήταν, η, Ουκρανία ήταν μέσα στις πρώτες έξι μέρες ήταν έτοιμη να συνθηκολογήσουμε τους Ρώσους και επειδή θέλανε να, δημιουργηθεί, να δημιουργηθεί μια αποστολικοποιημένη περιοχή στα σύνορα με τη Ρωσία και στα ανατολικά τη Ουκρανία, του είπαμε: Όχι, παιδιά, ξεχάστε το, πολεμήστε, μην το... μην, μην υπογράφετε. Δηλαδή, αυτό σου λέει τα πάντα. Δηλαδή, όταν υπάρχει δυνατότητα ειρήνευση και άλλο μπαίνει μέσα και σου λέει: Όχι, μεγάλε πολέμα. Τέλει δεν. Νοιά... Όντω, το δηλαδή δεν του νοιάζει τίποτα, αλλά Μιλώντα για του φίλτα του Αμερικανού, ο Βασιλιάκη ο Γκέιτ, μα το είπε το παιδί, τώρα δεδομένων των ειδήσεων που ακούμε ότι αν γλιτώσουμε τον πυρηνικό πόλεμο, τον παγκόσμιο όλοθρο όλο και όλα αυτά, δεν πειράζει. Μην φοβάστε, λέει, αν δεν γλιτώσουμε αυτό, θα μα θα, θα μας βρει μια πανδημία. Το επόμενο που έρχεται μια, είναι μια πανδημία το παιδί. Έβγαλε γούστα με τον COVID, τώρα τώρα τον βλέπω ότι θέλει κι άλλο το παιδί. Ε, από ό,τι φαίνεται, ουστέρι. Ε, και μας δίνει και ορίζοντα 25 ετίας. Α, ναι, μπράβο, τι λες. Μέσα στα 25 χρόνια θα μα έρθει μια πανδημία, δεν τη Ήδη εδώ θα δουν και πόσου μήνε με την πυθικό ευλογιά να μα <laughs> να ζαλίσουν, α πούμε. Εντάξει, δύσκολο να περάσει αυτό. Είναι πολύ χοντρό για να, για να γίνει όπω έγινε με τον COVID, ας πούμε. Παρά είναι χοντρό, μάλλον. Mm -hmm. Κοιτάξτε, ελπίζουμε στα 25 χρόνια που ε, θα έρθει η επόμενη, όπως λέει και ο Βασλάκης Γκέιτς, ε, ίσως να έχει βγάλει κάποιο και νόημα το τι συνέβη στην πρώτη πανδημία, ειδικά με τους εμβολιασμού και το τι παίζει. Γιατί ακούμε πλέον, ε, εντάξει, πέρα από τις παρενέργειες, οι οποίες είπαμε είναι γνωστές, ε, τις, ε, τις, έχουν αποδεχθεί ως... Ε, Ω γεγονό όλες όλε εκλώσουν. Οι, οι κατατόπου ιατρικέ αρχέ εκλώσουν στη Δύση ότι ναι, ναι, υπάρχει ένα θέμα με τι μυοκαρδίτε τέλο πάντων, αν υπάρχει περιπτώσει. Το, το, γνωστό το αποδίδουμε. Εντάξει, όλα στο, ό, στο ότι όλα τα εμβόλια έχουν πάρει ενέργειες. Εντάξει, παιδιά, μην, μην ξέρω εγώ. Και ίσως, ίσως, δεν ξέρω, ελπίζω τα, τα επόμενα 25 χρόνια να καταλάβουμε τι έγινε με του εμβολιασμού εδώ πέρα, γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή και όντως μας, έ... λέω το εδώ παιδιά μας έχει κάνει την στην παρέα του εξή ότι ένα βίντεο που είχε βγάλει ο γιατρός ο Κάμπελ, ο Τζόνι, που τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές, το, το έχουμε προωθήσει το υλικό του αρκετές φορές. Ξαφνικά, ε... το κατέβηκε για κάποιο λόγο. Ευχαριστώ. Ε, θέλετε να μας δώσουμε να, έτσι, μια περίληψη του, πάνω κάτω τι έλεγε το άρθρο και δώσουμε, να, να δούμε κατά πόσο ας πούμε, όντως υπήρχε λόγος να κατέβει ή όχι γιατί είπαμε το Google αυτή τη στιγμή και το Facebook και τέλος πάνω όλες τις έχουν, μια, έχουν πολιτικές λογοκρισίες. Έτσι, για, να μην, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Παιδιά. Θα δώσουμε το link από το άρθρο, κάποιο το διαβάσει, όποιο θέλει να το δει. Η εφημερίδα λέγεται, το επιστημονικό περιοδικό του πάντων λέγεται The National General Vaccine Theory Practice and Research. Είναι ελεύθερο για την ώρα, μπορεί να το κατεβάσει και να το διαβάσει όποιο θέλει. Θα σου πάρουμε συντομία, το... να δώσουμε και το link από το Facebook κάποιοι είναι το βίντεο και όποιο θέλει να το δει, γιατί το κάνει με ωραία σύνοψη εκεί ο Κάμπελ, αλλά έχει κατεβεί από το δικό του κανάλι που έχει τρία εκατομμύρια συνδρομητές και βάλε. Ε, τέλος πάντων είναι δυο επιστήμονες από την Ιαπωνία και από την Κορέα, αντίστοιχα, που πήραν ε, τη φάζε και τη Μοντέρνα, ε, τα σκευάσματα και τα καλλιεργήσαν σε συνθήκες που προσωμιάζουν το ανθρώπινο κύτταρο. Το καλλιεργήσαν σε διάφορα μέσα καλλιέργεια κιτάρων και εκεί τραβήξαν κάποιε ακτινογραφίε, φωτογραφίε με στεροσκοπικά μικροσκόπια, τα οποία μπορούν να δείχνουν τρισδιάστατε κατασκευέ ή τέλο πάντων δομέ. και εκεί βγάλανε κάποια πολύ έτσι παράξενα παράξενες δομές έτσι χωρί κάποια ιδιαίτερη γεωμετρία, αλλά φαίνεται ότι από την άλλη έχουν κάποια δομή, έτσι, κάποιο, κάποιο μοτίβο δομή και φαίνονται σαν ταινίε, φαίνονται, άλλα φαίνονται σαν κύλινδροι, άλλα φαίνονται σαν, σαν έλικες, σαν δίσκοι, σαν αλυσίδε, σαν σπιράλ. Τέλο διάφορα. Ε, πολλά και διάφορα σχέδια εκεί πέρα και δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια και έτσι και τελειώνει το άρθρο με αυτή την εικασία ή την εντύπωση τέλο πάντων αν και υπάρχουν φωτογραφίες από τα μικροσκόπια που δείχνουν την, ότι τα, αυτά τα συσκευάσματα είχαν κάποια μορφή νανοτεχνολογίας μέσα. Ε, τέλο πάντων υπάρχουν εκεί στη βιογραφία που αναφέρεται κάποιες άλλες παρόμοιες τέτοιες αλλά λίγες εντάξει δεν είναι πάρα πολλές Μελέτε είναι ένα άρθρο, είναι, είναι στο διαδίκτυο ελεύθερο τη στιγμή. Συνήθως, αν κάποιος θέλει να το παρακολουθεί το συγκεκριμένο χώρο και θέλει, να, και θέλει το λένε, να, να αντικρούσει ή να παραθέσει κάποια άλλα επιχειρήματα ενάντια σε αυτά τα ευρήματα, γράφει ένα γράμμα προς τον editor Α, του επιστημικού περιοδικού και δημοσιεύεται και, η, και, λογικά, όπως γίνεται πάντα, οι συγγραφείς πρέπει να απαντήσουν. Για να δούμε. Α, δεν πιστεύω να γίνει κάτι με αυτό, αλλά για να δούμε. Κάποιο μπορεί να βγει και να αντικρούσει κάτι. Θα το δούμε με τους επόμενους α, μήνες. Συγγνώμη, αυτά γίνονται μέσα, μέσα σε λίγου μήνε, αν υπάρχει κάτι. τέτοιο. πάντων, το παραθέτουμε εκεί πέρα. Δεν λέμε ότι, ε, ότι είναι μια τεράστια μελέτη, α πούμε. Uh, αλλά είναι, είναι, κάτι το οποίο πρέπει να, πρέπει να, πρέπει να το κοιτάξουμε, ας σούμε, να το, κάποιος να το, να, το, να, το, να το, δούμε και να το δούμε και ίσως και σε άλλα εργαστήρια να το, να, το, να το αναπαράγουν τα ίδια. Εάν επαληφθευθούν τα, τα αποτελέσματα, θα είναι, ε, οι, οι, θεωρίες συνωμοσία θα, είναι, θα οχρηγούν μπροστά στην πραγματικότητα. Ε, υπήρχαν κάποιες μελέτες ε, από κάποιους επιστήμονες, ένας επιστήμονος τουλάχιστον, εγώ αν θυμάμαι καλά και αν δεν με απατάει μου, υπήρχε ένας ε, βιολόγος ο οποίος έκανε κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων προσπάθησε να αναλύσει το περιεχόμενο των σκευασμάτων αυτών ε, και αν θυμάμαι καλά αυτό είχε δημοσιευθεί σε ιταλικά μέσα ενημέρωση. Ήταν ένας ισπανός βιολόγος ο οποίος ε, έπαθε... Και αυτός τον χάσαμε ξαφνικά έπαθε μια ξαφνική δεν ξέρω τι έπαθε ε, και ε, πέθανε και δεν δεν ξέρουμε από από ε, αιτίες που δεν μάθαμε ποτέ ε, είχε δημοσιεύσει όμως κάποια στοιχεία και την ύπαρξη γραφενίου ε, μέσα στα μέσα στα σκεύασματα ε, το το γραφενίο ε, χρήστο είναι κάτι που έχει χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν να νο, να, να, δημιουργηθεί νανοτεχνολογία ή νανοδομές. Γιατί θεωρείται ένα πάρα πολύ ισχυρό υλικό. Και η ανακάλυψή του εί είχε κάνει τότε μεγάλη αίσθηση στον επιστημονικό κόσμο. Λοιπόν, αν αυτά όλα ισχύουν και αν αυτά είναι πραγματικότητα και αν αυτά επαληθευθούν, αυτό, επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, η πραγματικότητα, οι συνωμοσιολογίες, οχρεούν μπροστά στην Ε, και στο τι πρέπει η ανθρωπότητα να αποφασίσει για το μέλλον της. Αν θέλει να, να υπάρχει μέλλον. Κάτι τέτοιες μορφές και ίσω ίσως και την ανάπτυξη αυτών των τεράστιων ανθρώπων που βρίσκονται στις νεκροψίες από αυτών που παθαίνουν ε, θρομβώσεις που σχεδόν όλο το αγγείο γεννήνται σχεδόν εκμαγείο και φαίνεται ο θρόμβος τεράστιος, ίσως, και, και κάτι που δεν έχει, ας πούμε, δεν έχει φανεί σε άλλε τουλάχιστον αναφερόμενε βιβλιογραφικά μελέτε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν κάτι που βλέπουμε μόνο τα τελευταία τρία χρόνια. Μετά τα σκευάσματα. Ένα άλλο υπάλληλο άνθρωπο το οποίο δημοσιεύτηκε την 10 Αυγούστου του 2024 στο CERLS, ένα άλλο γνωστό επιστημονικό περιοδικό με, με επιστήμονε από τα Ιβάν. Αυτή, αυτό ε, εξηγεί το μηχανισμό της πιο συχνής και πλέον αδιαφεσβήτητης πανενέργειας των σκευασμάτων που είναι οι μυοκαρδιοπάθειες και εκεί δείχνει ας πούμε πως η πρωτεΐνη της ακίδας το εξηγούν προκαλεί αυτή την α, ίνουση στην καρδιά και την πυροδότηση μιας α, α, αντίδρασης φλεμονόδους. Να μην πω σε λεπτομέρειε, δώσουμε το link, όποιος θέλει να μπει και να τα δει. Γιατί είναι πολύ, πολύ basic science αυτά. Δηλαδή, γαστριακά έχουν πάρα πολλέ εξειδικευμένε γνώσει. Αλλά είναι καλό που βγαίνουν έστω και μετά από τρία χρόνια. Κάποιοι ασχολούνται για να καταλάβουν τι γίνεται και πιστεύουν να πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτά. Θέλω να πιστεύω. Έστω. Τώρα από την άλλη, το, το, όλο, το, πάνω, το όλο πλέγμα γύρω από τα εμβόλια πέρα από. Της, ε, όπως είπαμε, ότι θεω, θεωρήσουν όμως ίσως, όπως είμαι και μετά, να αγρογούν μπροστά στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι ένας, ένα από τα βασικά κίνητρα που είχαν οι ε, ιδιαιτερίες όπως οι Modern Pfizer και το όλο είναι δεν ήταν μόνο τάξη και Όχι ότι έβγαλαν λίγα, δεν λέω αυτό, αλλά κάτι που βγήκε έμεσα και όταν λέμε βγήκε έμεσα πολύ απλά δεν είναι ευρέω γνωστό γιατί πολύ απλά παραμόνως χάρη η εκδήλωση που κάνει η Pfizer για την ανακοίνωση των, απότε εσόδων, εξόδων τέλο πάντων και τη κερδοφορία του τετραμήνου που κάνουν τέλο πάντων, ή την ετήσια ή την εξαμηνία, δεν είναι ότι βγαίνουν στο BBC, α πρώτο, πρώτο θέμα. Αλλά υπάρχουν εταιρικά βίντεο τέλο πάντων, τα οποία κυκλοφορούν, άλλοι, άλλοι, έχουν βγει βίντεο με, από, από κινητά τέλο πάντων. Είναι ας πούμε, σχετικά ανοιχτό γεγονό, δεν είναι ας πούμε, κάτι απόκρυφο Έτσι κι αλλιώ τα βιβλία των πολύ μεγάλων εταιριών είναι ανοιχτά. Είναι, δημο, είναι, δημόσια, είναι στο χρηματιστήριο κτλ. Λοιπόν, το ενδιαφέρον, που, μάλλον το κίν, ένα από τα κίνητρα που είχαν πολλέ εταιρείε ήταν το εξή: Να συνηθίσει ο κόσμο επικοινωνιακά το mRNA, τέλο πάντων, που είναι μια γενετική θεραπεία, να το συνηθίσει πούμε, ότι είναι ένα εμβόλιο, ότι είναι ένα κάτι βασικό, κάτι. Ε, καθημερινό, κάτι απλό και η επόμενη γενιά, μάλλον οι... εκεί που, θέλαν... που θέλουν όντως να το πάνε, όπως είπε και ο Μπουρλά, όταν στην, στην που ε, το βιντεάκι που είχαμε δώσει με τη συνέντευξη που είχε στην ομιλία στην Οξόρδη, είχε 2.000 βγει το πολύ, το είπε το παιδί, ότι εμείς κοιτάμε για, turbo... για turbo cancers, καρκίνους σε υπερδιέργειες τέλος πάντων για το μέλλον. Εκεί φοβόμαστε, Εκεί μάλλον βλέπουμε ότι θα πηγαίνει το πράγμα, γι' αυτό θα... και σε αυτό επενδύουμε. Λοιπόν, Και τα mRNA, αυτοί, όλο αυτό το πλαίσιο θεραπειών τέλο πάντων, είχε, είχε αρχικά δημιουργηθεί για την καταπολέμηση καρκίνων. Δεν, δεν φτιάχτηκε αυ, αυτό το πλαίσιο, όλη αυτή η μηχανισμή για, για να καταπολεμηθεί ένα ιό του ανεπνευστικού. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Απλά βρήκαν τα παιδιά την ευκαιρία, σου λέει, ωραία, mRNA, mRNA, όλο θα τα ακούει 1,5-2 χρόνια. Και ω επικοινωνιακά ότι είναι υλικό σωτηρία τέλο πάντων. Εντάξει. Θα το δέσει στο μυαλό του. Και όταν θα βγούμε μετά από 3-4-5 χρόνια, θα πάμε για ιδιοδότηση στην FDA, στη, στου ανάλογου οργανισμού στην Ευρώπη και, και άλλου στον κόσμο. Εντάξει, θα, θα, υπάρχει λίγο, δεν θα υπάρχει το στίγμα που, είχε, που είχαν τα εμβόλια MRNA μέχρι, με τα εμβόλια θεραπεία, γενετικές θεραπείες μέχρι πρότινος. Γιατί τα mRNA εξ αρχή πάντα θεωρούνταν γενετικέ θεραπείε. Δεν υπήρχε, πώ να το πούμε, ε, αντίληψη ότι ήταν κάτι άλλο. Τώρα έχουμε συνηθίσει και τα λέμε εμβόλια. Ακόμα και εδώ στην, στην παρέα, στην ομίγυρη. Ωραία, παιδιά, έχετε και αυτό στα υπόψη. Ότι το παιχνίδι παίζεται και στο επικοινωνιακό. Ότι παιδιά, ναι, εντάξει, εμβόλια είναι αυτά. Δεν είναι, δεν είναι γενετικέ θεραπείε. Μα έτσι κι όλα λες τώρα όλα τα όποιες κινήσεις γίνονται σε, α, στις αποφάσεις που παίρνουν για, σε παγκόσμιο επίπεδο ποια είναι, τα, ποια είναι τα πλάνα τους όλα αυτά πρέπει να, να, επικοινων, να επικοινωνηθούν αυτά είναι ένα σχέδια τα οποία εφαρμόζουν έτσι και αλλιώ σε επικοινωνιακό επίπεδο και έτσι και αλλιώ, ό,τι και να κάνουν έχει σαν στόχο τον εγκέφαλο των ανθρώπων πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα. Ε, αυτό είναι, είναι ακριβώς το ίδιο και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, για παράδειγμα, που ο στόχος δεν είναι μόνο η Ρωσία. Η Ρωσία είναι, είναι, είναι ένα, ένας από τους στόχους. Ε, ο βασικός στόχος είναι ο εγκέφαλος των, των πολιτών στις δυτικές χώρες, πάνω απ' όλα, που είναι αυτός ο οποίος τους δίνει τον, τον χώρο να μπορούν να αναπτυχθούν, να μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό ο εγκέφαλο είναι πολύ βασικός για αυτούς τι περιέχει μέσα και τι δεν περιέχει και το πώ τον χειρίζονται ή δεν το χειρίζονται. Ε, ε, πρόσφατα είδα ότι μία διαφήμιση του National Geographic ε, το οποίο προσπαθεί, ε, είναι, ε, ε, θα, θα, νομίζω ότι άξια θα πάρει τον τίτλο του παραχαράκτη της ιστορίας της Ευρώπης ε, ξεκινώντας ε, από τους Νορμανδούς και θεωρώντας ότι η ιστορία της Ευρώπης ξεκινάει χίλια χρόνια πριν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα και μεγαλύτερη ξετσιποσιά και ακριβώς απόδειξη του τι είναι η Δύση αυτή τη στιγμή και τι χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει και όλους τους τρόπους για να στοχεύσει στον εγκέφαλο των ε, ανθρώπων για να τους πείσει ότι πρέπει να συνεχίσουν να, να διαφεντεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, και όλος τυχαίος, ε, στο γρήγορο τρέιλερ που, που δείχνουν ξεκινώντας από τους νορμανδούς και θεωρώντας ότι ε, μετράνε χίλια χρόνια εξουσίας, χίλια χρόνια λέει ε, νίκης, ε, ε, όλο τυχαίω καταλήγουν με έναν στρατιώτη ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με τους Ουκρανούς στρατιώτες ή τους στρατιώτες που, που, που επιχειρούν τέλο πάντων εκεί ε, και τις ανεμογεννήτριες, τους ανεμόμυλους. Γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο πόλεμος αυτός μας έφερε πρόοδο όλα αυτά τα χίλια χρόνια και είναι ο πόλεμος ο οποίος καταλήγει στις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, μας πείσατε. Το, το, σχέδιο το έχουμε καταλάβει. Είναι οργανωμένο, είναι σε όλα τα επίπεδα, ε, κάνετε ό,τι μπορείτε, ε, θα ξαναγράψετε και την ιστορία, όπως γουστάρετε εσείς, και όλοι εμείς θα σας ακολουθήσουμε τυφλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφισβητήσει κανένας. Εντάξει, ο πλανήτη θα πάει εκεί που εσείς θέλετε. Θα ξεχάσουμε τα πάντα, την ιστορία, ε, τους πολιτισμούς, ε, McDonald's και απάνω τουρλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Αυτό θα είναι ο πολιτισμό και το μέλλον του κόσμου. Uh, McDonald's και Artificial Intelligence. Έχουν βάλει όλου του instructors, έχουν βάλει όλου του θυμόσοφου τη δύση να μα πείσουν ότι το μέλλον είναι το μέλλον όπως σχεδιάστηκε από τα εργαστήρια της, του Hollywood και τη CIA. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, έτσι θα γίνει. Αφού έτσι θέλετε, έτσι πρέπει να γίνει όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουμε delete στα υπόλοιπα που έχουμε βιώσει. Θα έρθουν, θα έρθουν οι γενιές που δεν θα έχουν καθόλου μνήμη να σας ακολουθήσουν. Αλλά όσο υπάρχει ακόμα μνήμη, νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει και άλλες επιλογές. Έχει και άλλες επιλογές. Πριν φτάσει στο μηδέν. Θα σηκωθούν οι πέτρες. Θυμάσαι που λέγαμε για τη Ρόδο και το εγώ έκανα έτσι μια χωρίς να το σχεδιάσω μία βόλτα στη, στη, σε περιοχές όπου έχουν βάλει ανεμόμυλους στην Κρήτη, mm -hmm. ανεμογεννήτρες, τρομά να τους έρθει. Ε, και δυστυχώς ναι, η πραγματική εικόνα από κοντά είναι τραγική. είναι τραγική. Το ξεπούλημα είναι τραγικό, δηλαδή οι πέτρες οι ίδιες θα σηκωθούν να βαράνε πια, γιατί όταν, οι άνθρωποι δεν, όταν δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να βαράνε, θα σηκωθούν οι ίδιες οι πέτρες, πραγματικά. Ε, το, το, ψέμα, έτσι να δώσουμε έτσι μια γεύση, θα τα πούμε και σε επόμενε εκπομπέ ε, και ελπίζω να έχουμε και περισσότερο υλικό ε, να παρουσιάσουμε. Απλά να ξέρετε ότι πουλάνε τρομερό παραμύθι στα χωριά της Κρήτης για τι ανεμογεννήτριε. Ε, του τους είπαν απίστευτα ψέματα τα τελευταία χρόνια. Τους λέγανε μέχρι, μέχρι, ε, μέχρι ότι δεν θα, δεν θα πληρώνουν ρεύμα, τους λέγανε, για να ανεχτούν να μπουν στι πόρτες των χωριών. Ε, ήτανε Ήταν απίστευτο να βλέπεις ε, το χωριό και, και λίγα μέτρα έξω από το χωριό να έχουν εγκαταστήσει ορεινά χωριά στις, στις βουνοκορφές, και να βλέπεις μέσα σε λίγα μέτρα από τα σπίτια τα τελευταία, από τα τελευταία φώτα να βλέπεις ανεμογεννήτριες να γυρίζουν ε, και να λένε στους κατοίκους ότι δεν θα πληρώνουν ρεύμα ε, σε λίγο καιρό λόγω αυτών των των ανεμογεννητριών, θα, θα κερδίσουν χρήματα, το χωριό τους θα γίνει πλούσιο και τα και Και αυτό είναι ένα από τα αφηγήματα. Και είναι φοβερό, παιδιά, ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πώς, σε τι ωφελούμε από τι ανεμογεννήτριε. Γιατί δεν μιλάμε ότι είναι μια ιστορία 10 χρόνων τώρα αυτή. Έτσι, έχουμε, νομίζω, κλείσει 10 χρόνια αυτό το μπαμ με τι ε, δεν είναι μόνο. Εντάξει, εγώ δεν περιμένω από, από το κεντρικό αφήγημα και τα μέσα ενημέρωση ότι κάποιο θα, θα πει την αλήθεια ή θα πει. Όχι να πει την αλήθεια, να βάλει κάτω τα δεδομένα, έτσι. Ε, πολλοί το έχουν κάνει, αλλά άτυπα ή σε. όχι σε επίσημα μέσα ενημέρωση, τέλο πάντων. Έχουν, ε, ε, σε τι έχουμε υποφεληθεί. Το ρεύμα ανεβαίνει συνέχεια, η τιμή του ρεύματο. Μάλιστα τώρα πά, έχει πάει, πληρώνουμε και για την Ελλάδα, λέω έτσι. Πληρώνουμε μία φορά το μήνα έρχεται ο λογαριασμό, όχι το δίμηνο, το μήνα. Ε, δεν έχουμε καταλάβει με ποιο τρόπο η ανεμογεννήτρια βοηθάει και στη μείωση του κόστου του ρεύματο ή με ποιο τρόπο προσφέρει κάτι. Είμαστε η μπαταρία τη Ευρώπη. Δεν σε τι δηλαδή. Σε παρακαλώ. Είναι, είναι, ναι, ναι, δεν το συζητάω. Είναι για μπαταρία να τη βλέπει εκεί πέρα να, να, υπάρχει. Ωραία είναι, α πούμε. Όχι, ε, ε... γίνει η μπαταρία τη Ευρώπη, έτσι δεν έλεγε. Μισοτάκι. Και θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Θα γίνουν η μπαταρία τη Ευρώπη. Γεμίζονται να ειδικά καλλιεργήσιμε περιοχέ. <laughs> Μα έκαψαν, έκαψαν μια ολόκληρη περιοχή και φιλοδοξούν στο Ρέθυμνο και φιλοδοξούν να είναι, η, να είναι το μεγαλύτερο ε, πάρκο ανανεώσιμων, ε, ανανεμω, ανανεμός, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο πάρκο. Στο Καμέν, λοιπόν, τι, τι, συζητάμε. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, ας αυτά. τα έχουμε αυτά. λοιπόν όλα αυτά στα υπόψη περί πράσινης ανάπτυξης, πράσινη άλογα και ούτω καθεξής. Θα επανέλθουμε σε, σε μελλοντική εκπομπή σχετικά γιατί το, όπως, είπα, όπως, είπατε όλοι Συμφωνώ και εγώ ότι το παραμυθάκι με τις ανανεώσιμε ανανεώσεις με ενέργειες καλό ήταν όσο το χρησιμοποιούσαν για δημόσιες σχέσεις αλλά τώρα πλέον μετά από μια δεκαετία όντως έχει χοντρίνει το πράγμα και θα κουβεντιάσουμε έτσι, ε, Γυρίζουμε στην επόμενη εκπομπή για το κατά πόσον. Ε, όχι κατά πόσον, για το γεγονό ότι όντω οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια δεν είναι η λύση αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Ούτε και για, κάποιον, ούτε, ούτε και για κανέναν άλλο, τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο τέλο πάντων προωθούνται και εγκαθιστούνται αυτή τη στιγμή. Αλλά μέχρι τότε, καλό βράδυ σε όλου. ήταν η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.